Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι. Απόψε θα μάθουμε τις βασικές αρχές του επιθετικού σκακιού. Γιατί έχω δει ακόμα και ισχυρούς μέτρ να μην ξέρουν να κάνουν σωστά επίθεση. Θα εξετάσουμε προσεκτικά μία πολύ ωραία παρτίδα που έπαιξα εγώ εναντίον ενός ισχυρότατου αντιπάλου. Δέλτα 4 και ο μαύρος παίζει το γάμα 6. Άσχετα από το πόσο δημοφιλής είναι αυτή η κίνηση του μαύρου, πιστεύω ότι είναι ένα χάσιμο χρόνο και εμποδίζει και το άλογο να αναπτυχθεί στο γάμα 6. Αξιωματικός στο ήττα 5, δέλτα 5. Τώρα βέβαια, ο μαύρος έχει μια πολύ καλή θέση, γιατί το αξιωματικός στο ήττα 5 δεν ήταν και τόσο ισχυρό το δικό μου. Όμως τώρα το παίζω το εψιλον 4, πάλι μια κίνηση θα έλεγα όχι και τόσο καλή. Το έφαγε το πιόνι μου, άλογο στο γάμα 3, τρελός στο ζήτα 5 και εδώ παίζω το ζήτα 3. Μου το έφαγε το πιόνι μου, το τρώω με τη βασίλισσά μου, τρελός στο ζήτα 6, θα μπορούσε να φάει στο γάμα 2, αλλά θα του παίζα πύργο στο γάμα 1, οπότε θα ανέπτυσα κι άλλο κομμάτι με τέμπο. Εδώ του έκανα μεγάλο ροκέ και για κάποιο λόγο μου έπαιξε βασίλισσα στο α5. Οπότε θέλοντας να του κόψω τη βασίλισσα, του έπαιξα στρατιώτης στο δ5. Προστατεύοντας τον αξιωματικό μου από την απειλή της βασίλισσας. Και εδώ πέρα έβγαλε το άλογο του στο ζ6. Οπότε και εγώ ας πούμε τώρα έπαιξα τον αξιωματικό στο γ4. Για να υποστηρίξω το φαντάρο μου στο δ4. Αυτός έκανε ένα λάθος. Πολύ σπουδαίο αυτό το λάθος, χάσιμο τέμπο. Θα μπορούσα να παίξω αξιωματικός δ2, αλλά του φάγα το άλογο του βασικά. Κόβει με το ήττα. Οπότε, του παίζω άλογο στο ε2, μια πολύ γρήγορη κίνηση ανάπτυξης. Και παίζει κι άλλο χάσιμο τέμπο, βασίλισσα γ5. Δείτε πόσα κομμάτια έχει αναπτύξει ο λευκός. Έχει αναπτύξει δύο άλογα, αξιωματικό, πύργο, βασίλισσα. Και το δ5 είναι σαν κόκαλο στο μαύρο, στο λαιμό του μαύρου. Οπότε, για να μην χάσω τέμπο, του έπαιξα αξιωματικός δ3, με την απειλή να το αλλάξει τον αξιωματικό. Ασύμφορο για το μαύρο, οπότε μου το έφαγε. Του το τρώω με τον πύργο μου. Και από ό,τι βλέπετε, ετοιμάζεται να έρθει κι άλλος ο πύργος εδώ, ας πούμε. Και τι παίζει τώρα αυτός. Έπαιξε το άλογο του στο δ7. Οπότε κι εγώ του έφαγα, ας πούμε, στο γ6. Ενδιαφέρον θα ήταν εδώ άλογο στο ε5, αλλά είμαι σίγουρος θα βρίσκα κάτι καλό να παίξω. Έπαιξε β επί γ6.
Και τώρα θέλω να μαντέψετε. Βασικά άλογο στο ε4 το έπαιξα. Βασίλισσα στο α5. Του αρέσει να έχει τη βασίλισσά του εδώ. Και τώρα μαντέψτε την επόμενη κίνηση για το λευκό. 3, 2, 1. Πύργος τρώει στο δέλτα 7, κυρίες και κύριοι. Θαυμαστικό. Έτσι ώστε να έρθει ο άλλος ο πύργος με τέμπο, όπως και έγινε. Σαχ. Βασιλιάς έψιλον 8. Προσέξτε την άλλη θυσία τώρα. Άλογο επί ζητά 6. Τρώει στο ζητά 6. Οπότε... του πέταξα, ας πούμε, τα μάτια έξω εδώ τώρα. Βασίλισσα επί γάμα 6. Αναγκαστικά ρουά έψιλον 7. Πύργος δέλτα 7 σαχ, ρουά εψιλον 8. Πύργος γάμα 7, βασιλιάς εψιλον 7, βασίλισσα δέλτα 7 και ματ. Εντάξει. Έτσι παίζουμε επιθετικό σκάκι. Αποφεύγουμε τα χάσιμο τέμπο και όταν κάνουμε επίθεση και όταν κάνουμε άμυνα, είναι θανατηφόρα. Βγάζουμε τα κομμάτια μας με τέμπο πάντοτε. Ακόμα και πάρα πολλοί καλοί σκακιστές αγνοούν αυτή τη βασική αρχή και χάνουν τέμπο. Μέτρ, γκραν μέτρ, ακόμα και οι κορυφαίοι σκακιστές στο top 10. Και πολύ απλά αγνοούν να κάνουν ροκέ και βλέπουν το ρουά τους να γίνεται μάτι στο κέντρο της κακέρας. Αυτά. Σε επόμενα βίντεο θα ανεβάσουμε και άλλες παρτίδες για αρχάριους και στη συνέχεια για προχωρημένους παίκτες. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας!